Βρισκόμαστε μαζί με τον Ιάσονα Κανέλο και τον Γιώργο Τριζόγλου, μέλη του Εθνικού Σχεδιασμού Beach Volley. Μόλις ολοκληρώθηκε ένα τριήμερο εδώ στον Καρτερό, στο Ηράκλειο Κρήτης, για τον όμιλο που βρισκόταν η Ελλάδα στο CV Beach Volley Nations Cup. Θα ήθελα το σχόλιο σας, πώς βιώσατε αυτό το τριήμερο. Ανταγωνιστήκατε κόντρα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, όπως είναι η Ιταλία. Παλέψατε και κόντρα στη Δανία. Πήραμε μια νίκη κόντρα στο Γιβλαρτάρ. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για το πώς είδατε αυτό το τριήμερο και τη διοργάνωση. Αρχικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που αγωνιστήκαμε απέναντι στην Ιταλία, ειδικά στην Ιταλία, σε αυτήν την ομάδα όπως είναι ο Καράβουλα και ο Ραϊνέδη. Όπως και οι Δανείοι, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, αυτή τη στιγμή είναι και αυτοί από τις κορυφαίες ομάδες. Ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ γενικά το τουρνουά. Περάσαμε πολύ καλά. Ελπίζουμε να κάθε χρόνο να γίνονται τέτοια τουρνουά και σε τέτοια σημεία όπως ήταν εδώ στο Καρτερό. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μας σε ένα τέτοιο τουρνουά, να αντιμετωπίσω τόσο δυνατές ομάδες όπως της Ιταλίας και της Δανίας που μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Πιστεύω θα μπορούσα να πάμε λίγο καλύτερα, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και ευελπιστώ στο μέλλον να βελτιωθούμε και να μπορέσουμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα. Τα τελευταία χρόνια έχετε βρεθεί αρκετές φορές αντίπαλοι στο φιλέ, στην άμμο. Φέτος γίνατε δίδυμο στο beach volley. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τη μέχρι στιγμή συνεργασία σας. Κάνουμε προπονήσεις. Η αλήθεια είναι τον τελευταίο μήνα αρκετά μαζί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε μαζί, γιατί ήμασταν και εκτός από αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, είμαστε μέσα στο γήπεδο του Πέρφορου, οπότε έχουμε μια πολύ ωραία χημεία μεταξύ μας και νομίζω ότι αυτό βγαίνει σιγά σιγά και μέσα στο γήπεδο. Έχουμε παίξει μόλις σε δύο τουρνουά. Αυτό είναι το τρίτο και μάλιστα γίνεται λίγο δύσκολο. Προσπαθούμε να βρούμε τα σημεία του συμπαίκτη, τα καλά σημεία και να βρεθούμε και μέσα στο γήπεδο. Γιώργο. Εγώ θεωρώ, παρόλο που οι συνθήκες προετοιμασίας και προπόνησης για εμάς δεν είναι εύκολες και ιδανικές, αργά ή γρήγορα θα το βρούμε, όχι τα σημεία με το ένα στο άλλο, θα βρούμε μια χημεία μεταξύ μας και θα καταφέρουμε να παίξουμε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο, καλή επιτυχία στη συνέχεια τη σεζόν. Ευχαριστώ.